Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο θέμα αυτού και του επόμενου μέρους του μαγαζίνου μας, στο θέμα του βορειοδικού άξονα Κρήτης. Πολλοί και πολλές από εσάς που θα μας ακούτε θα λέτε ήμουν νιός και γέρασα. Για να δούμε ποια είναι τα δεδομένα τώρα, για να δούμε πώς, τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ μαζί με τον Διευθυντή του Sky Κρήτης, τον Γιάννη Χρονάκη, τον Διοικητή του Τμήματος Τροχέας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη. Καλημέρα σας κύριε Διοικητά. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές, καλημέρα. Και τον Πρόεδρο του Συλλόγου ΕΣΥ πρώτα, τον κύριο Γιάννη Λιονάκη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας και σε όλους σας. Να... Στον Γιάννη, στο Στέλιο, σε ένα μάνα μου. Να είστε καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το Διευθυντή του Sky Κρήτης, το Γιάννη Χρονάκη. Έναν άνθρωπο ο οποίος και λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων έχει γυρίσει πολλές φορές όλη την Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη, να μας δώσει έτσι μία εικόνα και το τι επικρατεί, ποια είναι η αίσθηση που αποκομίζει ένας οδηγός οδηγώντας το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας σε σχέση με το εθνικό εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, οδικό δίκτυο της Κρήτης. Γιάννη. Καλημέρα και από μένα. Γιάννη, καλημέρα. Να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι λόγω COVID κάποιοι έχουμε βγει τηλεφωνικά, κάποιοι είμαστε εδώ στο στούντιο. Πραγματικά, Μανώλη, έχω μια μακράν εμπειρία στους ελληνικούς δρόμους, στους δρόμους όλης της χώρας. Έχω ταξιδέψει απ' άκρη σ' άκρη με όλο το παλιό οδικό δίκτυο που η χώρα είχε και έχω ταξιδέψει εννοείται και σήμερα με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Θα πρέπει να πω ότι από τους 52 μείον το Άγιο Όρος 51 νομούς που έχει η χώρα, οι 13 νομοί είναι νησιωτικές περιοχές, οπότε οι υπόλοιπες 38 πρωτεύουσες σε όλη τη χώρα, αν εξαιρέσεις 2, πας σε όλες αυτές τις πόλεις πλέον με ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και αυτό είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό. Έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί η οδός Αιγαίου, δηλαδή η Αθήνα-Θεσσαλονίκη και καιρό τώρα, όταν πρόπερση παραδόθηκε το τμήμα των Τεμπών που είχε μείνει σε εκκρεμότητα. Έχει τελειώσει η Ιόνια οδός, τελείωσε η οδός, η Ολύμπια οδός και πλέον έχει συνδεθεί η Αθήνα με την Πάτρα και φυσικά η Εγνατία που στα 700 της χιλιόμετρα ενώνει την Ιγουμενίτσα με την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, να σας ρωτήσω, έχετε κι εσείς μια τεράστια εμπειρία στην οδηγική συμπεριφορά των οδηγών της Κρήτης. Ακούσαμε ότι ο νέος αυτός δρόμος, όποτε και αν φτιαχτεί, θα είναι έτσι υψηλών προδιαγραφών και μεταξύ άλλων κράτησα ότι θα δίνει τη δυνατότητα στα οχήματα να κινούνται με μια μέση ταχύτητα της τάξης των 100 χιλιόμετρων, που αυτό πρακτικά, όπως υπόθηκε, σημαίνει ότι η λειτουργική κίνηση θα είναι της τάξης των 120 έως 130 χιλιόμετρων. Ο κρητικός οδηγός, ο μέσος οδηγός, ο οποίος έχει η εμπειρία του εξαντλείται στο δίκτυο της Κρήτης, μπορεί να κινηθεί με αυτή την ταχύτητα? Νομίζω ότι η βελτίωση των υποδομών στον τόπο μας θα συμβάλλει τα μέγιστα στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Θα πρέπει να πούμε ότι φανταστείτε ότι το 2007 είχαμε περίπου στο βόρειο οδικό άξονα 25 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Τα τελευταία χρόνια με τις κατασκευές που έχουν γίνει στις υποδομές στο οδικό δίκτυο του βόρειου οδικού άξονα έχουν πέσει σε μονοψήφιο αριθμό. Όπως είπε και ο Χρονάκης προηγουμένως, που ανέλησε το τι ακριβώς συμβαίνει σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα συγκριτικά με τον τόπο μας, μπορεί να αντιληφθεί οποιοδήποτε από εμάς ότι εάν ευχή έργο και όλων μας άμεσα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του βόρειου οδικού άξονα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα βοηθήσουν τον οποιοδήποτε πολίτη να μετακινηθεί με ασφάλεια απ' άκρη σ' άκρη σε όλο το οδικό δίκτυο του βόρειου οδικού άξονα, τα τροχαία θα είναι πολύ λιγότερα ακόμα και από αυτό το μονοψήφιο αριθμό που τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 7, 8 και 9 νεκρούς ανά έτος. Το ελπίζουμε και εμείς, όπως είπατε και εσείς, το λένε τώρα χρόνια αυτό το θα,
Ευχόμαστε άμεσα να υλοποιηθεί αυτό το έργο, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους τους συμπολίτες μας και να μετακινηθούν άμεσα, αλλά και να μετακινηθούν με ασφάλεια. Νομίζω ότι και οι προδιαγραφές, το διαχωριστικό στιθέο ασφαλείας που θα χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, θα βοηθήσει και θα αποτρέψει τις μετοπικές συγκρούσεις, που όπως όλοι καλά ξέρουμε, από τις μετοπικές συγκρούσεις τα τροχεία, εάν συμβεί ένα τροχείο, οι τραυματισμοί θα είναι πάρα πολλοί και μπορεί να είναι και ένα πολύ νεκροτροχείο ατύχημα με μια μετοπική σύγκρουση. Όπως επίσης και τα στιθέα, από τη στιγμή που θα είναι με τελευταίες τεχνολογίες και οι προδιαγραφές τους, θα συμβάλλουν στα μέγιστα προκειμένου να επαναφέρουν το όχημα μέσα στο ρεύμα κυκλοφορίας και το χτύπημα να είναι πολύ χαμηλότερο και κατά συνέπεια και ο τραυματισμός των επιβατών πολύ μικρότερος. Μάλιστα. Γιάννη Λιονάκη, γνωρίζω ότι είσαι, πέραν από την εμπειρία που έχεις, κρατάς και στατιστικά. Έχεις στατιστικό για το πόσες φορές τα τελευταία, ας πούμε, 25-30 χρόνια έχουν γίνει εξαγγελίες για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, και για να προχωρήσω έτσι και σε ένα δεύτερο υπερώτημα, πόσο αισιόδοξος, με βάση την εμπειρία σου, είσαι στο ότι όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και είδαμε μέσα από τα φωτορεαλιστικά πλάνα που παρουσιάστηκαν θα υλοποιηθούν και θα τα προλάβουμε κι εμείς? Να πω δύο λόγια. Νομίζω ότι αρχικά να πούμε ότι αυτό που εξαγγέλθηκε και οραματίστηκε τη δεκαετία του 60 για αυτόν τον βόρειο δικό άξονα, να πούμε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ο σχεδιασμός εκείνος. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Υπάρχουν σημεία δηλαδή ακόμα που βρίσκονται στα χαρτιά. Ένα δεύτερο σημείο. Υπάρχουν απαλωτριώσεις, για παράδειγμα, που ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν και που τώρα θα χρειαστούμε άλλες. Το δεύτερο σημείο που θέλω να πω, που θέλω να παρατηρήσω, είναι ότι δεν υπήρξε κανένας πρωθυπουργός, κανένας, από το 1981 και εδώ, που να μην εξήγηλε την κατασκευή, την ολοκλήρωση, την επέκταση του βόρειου δικού άξονα. Για να μην πω πόσοι πολλοί ήταν οι υπουργοί εκείνοι οι οποίοι εξήγηλαν το συγκεκριμένο έργο, το οποίο δεν έγινε ποτέ, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, και βρισκόμαστε να συζητάμε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Αναφορικά με το τελευταίο κομμάτι. Αν δεν γίνει και τώρα, φοβάμαι ότι δεν προβλέπεται για τα επόμενα 20 χρόνια. Αν δεν προχωρήσουν αυτό το οποίο εξαγγέλθηκε τώρα, με τα κενά που έχει και που για μένα είναι σοβαρά, μπορώ να πω εύνης, αυτό που είπα και προηγουμένως, με τις απαλωτριώσεις, τι θα γίνει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, με τα χρήματα τι θα γίνει. Ποιοι θα βάλουν τα χρήματα. Οι επενδυτές θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, με τη βοήθεια βέβαια της κρατικής επιχειρήσης, μάλλον της τραπεζικής, με την εγκυοδοσία του δημοσίου κλπ. Σωστά. Είναι χρήματα πολλά. Έχουμε τα 427 του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο για να εκταμιευθούν χρειάζονται κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι όροι και κάποιες συνθήκες. Υπάρχει 1 εκατομμύριο από το ΕΣΠΑ, μιλάμε 600 εκατομμύρια, μιλάμε δηλαδή για 1 δις. Εγώ θέλω για να καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούν, οι ακροατές μας του Sky Κρήτης, ότι ο δρόμος που ο Γιάννης, ο καλός φίλος, ο Χρονάκης, είπε προηγουμένως για την Εγνατία οδό, ότι το κόστος της ήταν περίπου στα 13 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο. Βάλτε τα στο νησί μας, αναλογίστε τα και να δείτε αυτό που ακούμε για 2 εκατομμύρια αν φτάνει. Για 2 δις, ναι. Γιάννη, να κάνω εγώ μια παρέμβαση, γιατί ναι, τις προάλλες το έψαξα λίγο και το είδα διαζώσεις. Η περιοχή της Βέρειας στην Εγνατία οδό, μέχρι να φτάσει κάποιος στα Γιάννενα, είναι 184 χιλιόμετρα. Έχεις υπόψη σου πόσα τούνελ έχει? Ακριβώς δεν τα μετρήσα, αλλά ξέρω ότι είναι πολλά. Είναι το κομμάτι εκείνο που είχε τα περισσότερα τεχνικά, όπως λέγονται τα έργα αυτά, οι κυλαδογέφυρες δηλαδή, τα τούνελ, οι σύραγγες και ούτω καθεξής. Επειδή λοιπόν προσωπικά τις έχω μετρήσει, για να το μάθει και ο κόσμος, είναι 48. 48 τούνελ. Ήμουν βέβαιος είναι πάνω από 40 τουλάχιστον. Τούνελ, διπλά τούνελ, έτσι, μαζί με τις γέφυρες, στα 184 χιλιόμετρα. Βέβαια.
Αυτό βέβαια το κομμάτι του συγκεκριμένου δρόμου ίσως ήταν και το πιο δύσκολο, γιατί είχε να κάνει με την Κατάρα, τα Γρεβενά. Και τεχνικά και οικονομικά. Σωστά, τον ορεινό νομό της Κοζάνης, το μεγαλύτερο του κομμάτι, αλλά και των Ιωαννίνων. Σωστά. Απλά όταν έφυγε από την Θεσσαλονίκη και πέρασε το κομμάτι εκεί της Ελευθερούπολης και λοιπά, από την Καβάλα εννοώ, από εκεί μέχρι, μέχρι την Αλεξανδρούπολη ήταν μια ευθεία, έριξαν μια μαχαιριά. Όπως συνέβη το ίδιο και στα δυτικά της Μακεδονίας μέχρι τη Βέρεια. Είχε δηλαδή, ήταν μεικτό κομμάτι. Να σε πληρώσω, να σε πληρώσω γιατί είναι και αυτό σημαντικό, ότι τα 48 τούνελ σε αυτό το κομμάτι του δρόμου είναι 37,5 χιλιόμετρα. Α, μέτρησε τα χιλιόμετρα, μπράβο. Ναι, 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 το έχω κάνει εγώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να προσθέσουμε λοιπόν ότι εδώ θα θέλαμε να ακούσουμε τι γίνεται με τις απαλωτριώσεις, θα θέλαμε να ακούσουμε ποιος θα είναι ο επενδυτής, θα με διέφερε, δεν συζητώ και λυπούμε που το λέω δημόσια, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή την ώρα συζητάμε για αυτοκινητόδρομο στον ομό Λασιθίου, ιδιαίτερα για τη Σιτία. Κυρίως φεύγοντας από την Παχιά Άμμο και μετά. Ναι, γι' αυτό υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις ήδη. Πρέπει από να είμαστε εκείνη σοβαροί. Την ξέρετε, Μανώλη μου, ξέρεις ποιο ήταν το πρόβλημα τόσα χρόνια στο νησί μας. Ήταν ότι κανένας, αφενός μεν ήμασταν βαφκαλισμένοι με άλλες ευοχίες, οι οποίες αναφερόντουσαν στα τσάρτερ, στα ξενύχτια, στην επίπλαστη ευημερία, που θεωρούσαμε ότι αυτό είναι όλο. Mm-hmm. Δεν αντιληφθήκαμε ποτέ ότι μέσα από τη γενικότερη αναβάθμιση των μεταφορών, αυτό συμβαίνει παγκοσμίως, οι οικονομίες των χωρών εκείνων και των τόπων εκείνων απογειώνονται. Ας ρωτήσει κάποιος τους Βεριώτες, τους Γιαννιώτες, πόσο άλλαξε, και όλους που πέρασε η Εγνατία, πόσο έχει αλλάξει η ζωή τους. Ας ρωτήσει τι γίνεται στο Αγρίνιο και ούτω καθεξής, τι συνέβη με τα αστικά κέντρα και πόσο εξυπηρετήθηκαν και ούτω καθεξής. Ας τα αφήσουμε αυτό και γιατί πρέπει να πούμε για τον τουρισμό μας εδώ, τι θα συμβαίνει αν ο τουρίστας μπορεί να πηγαίνει από την Ελούντα να δει το φαράγγι της Σαμαριάς σε πόσες ώρες και αντί να θέλει μεροκάματα και ούτω καθεξής, διακινδυνεύοντας κυρίως. Αυτό που υποστέλεσαι, ναι, έχει δίκιο. Ένας δρόμος τέτοιος απογειώνει την ανάπτυξη, την οικονομία, αλλά κυρίως βελτιώνει την ποιότητα, την ταχύτητα, την ασφάλεια και την οικονομία. Είναι βασικά στοιχεία, βασικές συντεταγμένες των μεταφορών. Άσχετα, και δεν βρέθηκε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια κάποιος να πει τι γίνεται, ότι θα μπουν διόδια, ρε παιδιά. Απλά πηγαίναμε και βαφκαλίζαμε και χαϊδεύαμε τα αυτιά του κριτικού και του λέγαμε εσύ είσαι περιούσιος, είσαι μάγκας, είσαι ωραίος, συνεισφέρεις στην εθνική οικονομία, είσαι ο καλύτερος και θα σου το κάνουν τζάμπα, γιατί το δικαιούσε. Το δικαιούνται και άλλοι και δεν τους το έκαναν. Σήμερα στην Εγνατία, ο Γιάννης το ξέρει, ξεκίνησε χωρίς διόδια. Τα τελευταία χρόνια βάζουν. Να. Αφού περνάει. Βέβαια, μια και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, Γιάννη, να πω ότι αναλογικά όλοι οι δρόμοι της χώρας, οι νέοι δρόμοι, δεν έχουν τα ίδια διόδια. Δηλαδή, σωστό, την Εγνατία την κάνεις πάρα πολύ οικονομικά, αλλά τον δρόμο της Οδού Αιγαίου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη είναι πανάκριβη. Η Αιγαίου, αυτή η παφέ που λέγαμε, όχι παφέ, μάλλον να το πούμε η Αθήνα Θεσσαλονίκη καλύτερα, αυτή την ώρα έχει 6,13 ανά χιλιόμετρο, ενώ το κομμάτι που ανέφερες τώρα είναι στα 4,8. 4,08. Η αναλογία χιλιόμετρων, εδώ για την Κρήτη ψελίστηκε, υπόθηκε κάτι για 6 και 10 κλπ. Αλλά και έτσι να είναι, ένας σωστός οδηγός έχει βγάλει τα μισά χρήματα αμέσως από τη φορά του αυτοκινήτου του, από το χρόνο, από το καύσιμο, τη διαφορά του καυσίμου και κυρίως, κυριότατα από την ασφάλεια που δεν θα σου έρθει ο άλλος στο κεφάλι από απέναντι. Λέω μόνο για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Παρά το ότι, να κάνω μια παρένθεση, δεν θα θέλαμε, επειδή τα χιλιόμετρα βγαίνουν περίπου τα ίδια τις εξαγγελίες με αυτό που έχουμε σήμερα, με διαφορά 7-8 χιλιόμετρων, ευελπιστώ αυτό που θα φτιάξουμε και θα πούμε ότι είναι αυτοκινητόδρομος να μην είναι ίδιος σαν αυτόν που είναι από τα λινοπεράματα, ας πούμε, μέχρι το ΚΤΕΟ. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτό το πράγμα αυτοκινητόδρομος. Είναι ένας δρόμος απλός, απλούστατος, με ένα διαχωριστικό, με διαχωριστικό στη μέση. Σωστά. Τίποτα για τα διόδια, επειδή έχω ήδη 2-3 μηνύματα, ναι, είναι ο προβληματισμός καταρχήν του κόστους. Και αυτό επειδή ο όποιος ιδιώτης κληθεί να συνεισφέρει στο έργο θα πρέπει να συνεισφέρει πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, οπότε η απόσβεση της επένδυσης οδηγεί μοιραία και σε υψηλά διόδια. Υπάρχει ο προβληματισμός με άλλες νησιωτικές περιοχές, όπως είναι η Κύπρος για παράδειγμα, όπου εκεί δεν υπάρχει το κομμάτι των διοδίων. Και βέβαια μία δική μου παρατήρηση στο ότι
Απλά το αναφέρω έτσι, το βάζω στο τραπέζι. Το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ας γίνει και ας έχει διόδια και όσο θέλει ας είναι, για να έχουμε ασφάλεια. Ωραία. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα πρέπει να είναι ηλίθιος κανείς να λέει βάλτε μου διόδια, έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Επομένως δεν είμαστε ηλίθιοι. Ή απελπισμένος. Μιλάμε για ανάγκη, για κατάσταση ανάγκης. Στον φίλο που λέει για την Κύπρο και για τα νησιωτικά κλπ. Δεν έχει να κάνει με νησιωτικές περιοχές ή υπηρετικές. Ένα πράγμα είναι να πω μόνο ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να βάλει διόδια. Η χώρα η οποία έχει χαμηλό όριο ταχύτητας, δηλαδή δεν μπορείς να πας στις autobahn της από κάποια όρια χιλιόμετρων και κάτω, το πάνω είναι ελεύθερο, είχε μόνο για φορτηγά, τώρα ετοιμάζεται. Να πω ότι έχουν προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια γιατί είχαν επιχειρήσει χριστιανοκοινωνιστές να βάλουν διόδια για λοδαπούς επισκέπτες και όχι για τους ντόπιους. Θεωρήθηκε αθέμητο, γιατί ακούστηκε και για εδώ, το λέω για να συγκρίνουμε το νησί μας. Και για να συγκρίνουμε το νησί μας, επίσης να πω ότι υπήρχαν εξαγγελίες για απαλλαγή των ευρυτών, των κατοίκων του Εύρου δηλαδή, και πήγαν τις ταυτότητές τους στα χαρτιά τους κλπ. Ναι, για να και είναι το θέμα της παραμεθορίου, είναι άλλο, είναι ειδικό καθεστώς. Και δεν συνέβη, έτσι. Πήγανε στα δικαστήρια, υπάρχουν θέματα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Και επίσης θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Η μέση αυτή την ώρα, το μέσο κόστος συντήρησης όλων των αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης, παρά το ότι εδώ στην Ελλάδα το κατασκευαστικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από τις ευρωπαϊκές χώρες, δυστυχώς για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι ώρα να τα πούμε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το μέσο κόστος, θα να έρθω στην Ελλάδα, το μέσο κόστος συντήρησης του κομματιού από την Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη είναι 32.000 ευρώ το χιλιόμετρο το χρόνο. Εάν κάποιος ξέρει από πού μπορούν να βγουν αυτά τα χρήματα, να μας το πει. Εκτός και αν θέλουμε έναν δρόμο σαν το δικό μας, όπως είναι εδώ στο βουνό πάνω που έπεσε, έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Έχει γίνει το παραμικρό και δεν υπάρχει ο επενδυτής που θα είχε την υποχρέωση να το φτιάξει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ειδήσεις και θα επανέλθουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Για τα διόδια σίγουρα θα πούμε κι άλλα, γιατί έρχονται νέα μηνύματα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με το διοικητή της Τροχιάς για να μας πει το καλό οδόστρωμα, ένας καλός δρόμος, πόσο μπορεί να συμβάλλει στην ασφαλή οδήγηση. Ειδήσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μαγκαζίνο Σαββάτου, μέρος τρίτο. Μανώλης Φουμής στο μικρόφωνο, Αντώνης Χατζόγλου. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μας στον Αντώνη, το Χαρή, το Μύρωνα. Καλημέρα στην Κατερίνα, τον Στέφανο, τη Μαριάννα και τον Γιώργο. Να είστε καλά. Να έχετε κι εσείς ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Στάθη. Για πόσα χρόνια πρέπει να μπουν διόδια, Στάθη? Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Προσανατολιζόμαστε λίγο περισσότερο στο θέμα της ασφαλούς οδήγησης. Μαζί με τον διευθυντή του ΣΚΑΙ Κρήτης, τον Γιάννη Χρονάκη, τον διοικητή της Τροχέας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, και τον πρόεδρο του Συλλόγου ΕΣΥ Πρώτα, Γιάννη Λιονάκη, συνεχίζουμε την συζήτηση που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Δίνομαι ως το λόγο στον διοικητή της Τροχέας Ηρακλείου, ρωτώντας τον για το πόσο σημαντικό είναι ένα καλό οδόστρωμα, ένας καλός δρόμος για την ασφαλή οδήγηση. Κύριε Διοικητά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το οδόστρωμα να είναι τελευταίας τεχνολογίας με πολύ καλή ποιότητα και παίζει καθοριστικό ρόλο κυρίως στην ολισθηρότητα και στη φέρουσα ικανότητα του δρόμου. Ολισθηρότητα τι εννοούμε όταν λέμε για τον όρο αυτό, είναι οι τριβές που θα αναπτυχθούν μεταξύ του οδοστρώματος και των ελαστικών του οχήματος, προκειμένου το όχημα να μην ξεκινήσει να ολισθαίνει και να ξεφύγει της πορείας του. Και φέρουσα ικανότητα έχει να κάνει με το φορτίο που μπορεί να δεχτεί ο συγκεκριμένος δρόμος, προκειμένου έτσι να μην προκληθούν ροχμές και ρηγματώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα έχουμε δει όλοι και μέσα στην πόλη μας, έτσι, οι δρόμοι που έχουν τελευταία κατασκευαστεί και από τα φορτικά που περνάνε συνεχώς από τους δρόμους αυτούς να γίνονται ανομαλίες στο οδόστρωμα, σαμαράκια, με αποτέλεσμα να αυτού του είδους οι παραμορφώσεις να προκαλούν μεγάλο κίνδυνο για την πρόκληση κάποιου τροχαίου ατυχήματος αν περάσει κάποιο μηχανάκι ή ακόμα και ένα αυτοκίνητο που μπορεί να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα να ξεφύγει της πορείας του και να προκληθεί το τροχαίο. Και έχουμε αρκετά τέτοια σημεία στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πάρα πολλά στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και σε σημεία που πρόσφατα
Έχει γίνει η κατασκευή, έχει συντηρηθεί ο δρόμος. Καλό θα είναι από τη στιγμή που θα γίνει ένα τέτοιο έργο το οδόστρωμα να πληρεί τις προδιαγραφές, να είναι τελευταίας τεχνολογίας και ο τάπετας και η πίσα που θα πέσει στο οδόστρωμα, προκειμένου οι δείχτες και η ποιότητά του να είναι τέτοια, ώστε να έχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές τριβές μεταξύ του οδοστρώματος και των ελαστικών και η φέρουσα ικανότητα να είναι ικανή, προκειμένου, γιατί σίγουρα θα περνάνε και βαρέα οχήματα από τον δρόμο αυτό, με την πάροδο του καιρού να μην προκληθούν φθορές στο οδόστρωμα. Και έχουμε και μια ερώτηση από το φίλο του Γιάννη, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτή μπορεί να απαντηθεί, όχι μόνο από εσάς, από τον οποιοδήποτε, εάν ένας νέος ΒΟΑΚ εξασφαλίζεται ότι δεν θα έχουμε ζώα να πετάγονται μέσα στο δρόμο. Αυτό θα είναι ένα να... γνωστό πρόβλημα με κατσίκια, με... Αυτό θα... νομίζω ότι θα πρέπει να είναι για αυτονόητο από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί ο δρόμος να υπάρχουν και στις δύο πλευρές να κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δίνει τη δυνατότητα εισρωής ζώων μέσα στο βορειοδικό άξονα. Πριν δώσω το λόγο στο Γιάννη Χρονάκη, ο οποίος θα μας αναπτύξει και ένα πρόγραμμα δράσεων οδικής ασφάλειας, το οποίο είναι το γνωστό πρόγραμμα δράσεων, το ξέρετε άλλωστε εδώ και αρκετά χρόνια, ο Sky Κρήτης με το τμήμα τροχέας Ηρακλείου και τον σύλλογο ΕΣΥ πρώτα κάνει αυτές τις δράσεις, έρχεται κοντά στον κόσμο. Τώρα πλέον ως Κρέτα Media Group, η τηλεόραση Κρέτα, το κρέτα24.gr και ο Sky Κρήτης μαζί. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γιάννη Λιονάκη. Μας ακούει ο Γιάννης, έτσι? Ναι, ναι. Γιάννη, σύμφωνα με τα δικά σου στοιχεία, τα στατιστικά, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης δίνει πολλά τροχαία δυστυχήματα? Γιατί κάτι έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην οδική ασφάλεια σε σχέση με το ΒΟΑΚ, αλλά και το επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει όταν οδηγούμε. Με δύο λόγια. Κάθε χρόνο, αρχικά να πω κάτι για τα διόδια, να το κλείσω το θέμα. Η πρόταση δική μου, επειδή ακούγονται πολλά και για να μην φανεί ότι είμαι λάτρης, γιατί ότι έχω κάποια σύμβαση με κάποιον εργολάβο κλπ. Η πρόταση δική μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναφέρεται για τους ντόπιους κατοίκους, επειδή έχουμε 138.000 το 2019, 138.000 νοικιαζόμενα οχήματα βρέθηκαν καθημερινά στους δρόμους της Κρήτης για το διάστημα, κατά μέσο όρο για το διάστημα Ιουνίου κυρίως, Ιουνίου-Οκτωβρίου ή Σεπτεμβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό λέει πολλά. Θα μπορούσε λοιπόν και για τους ντόπιους κατοίκους να υπάρξει βινιέτα που υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως Αυστρία, Ελβετία κλπ. Είναι χώρες που εκεί την είδαμε και εξελισσόταν και την πήραν και κάποιες βαλκανικές, Ρουμανία κλπ. Που μπορεί ο κάτοχος οχήματος που μετακινείται στον αυτοκινητόδρομο να την αποκτήσει με ένα κόστος, είναι στις ευρωπαϊκές χώρες ανάλογα με την περιοχή, κυμαίνεται από 30 μέχρι 80-90 ευρώ το χρόνο και η οποία θα μπορούσε να μπαίνει στη φορολογική μας δήλωση, να απομειώνεται, να μπαίνει στα έξοδα και του πολίτη. Και το κλείνω αυτό για τους ντόπιους κατοίκους, επειδή έχουμε όλη αυτή τη φασαρία, τι κάνουμε κλπ. Αναφορικά τώρα με την ασφάλεια που παρέχει ένας αυτοκινητόδρομος, να πω ότι το θέμα της εισόδου ζώων κλπ. Έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανά την Ιφίλιο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που λειτουργούν. Θα θυμίσω μόνο απλά με την Εγνατία τι γίνεται που είχαμε το θέμα της αρκούδας και ούτω καθεξής. Παρακάτω, αναφορικά με το θέμα των στατιστικών στοιχείων. Κάθε χρόνο στο κομμάτι που ανέφερα προηγουμένως, από λινοπεράματα μέχρι το ΚΤΕΟ, είχαμε από το 1993 που έχουμε την άνθηση του αυτοκινήτου στην Κρήτη. Και στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη κυρίως. Ήταν μια εποχή που πήγαμε ξαφνικά από τα περίπου 100-110.000 αυτοκίνητα, πήγαμε στα 330-340 μέχρι το 2002-2003. Αυτή την ώρα έχουμε περίπου 420.000 οχήματα στο νησί μας. Είχαμε στο κομμάτι αυτό που περιγράφω τώρα από τα λινοπεράματα μέχρι το ΚΤΕΟ, είχαμε κάθε χρόνο από το 1994 μέχρι το 2004, είχαμε κατά μέσο όρο 8 νεκρούς. Και όπως είπε ο Στέλιος ο Καρακούδης, ο κύριος διοικητής τροχέας, προηγουμένως είχαμε κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 28 νεκρούς στο βόρειο δικό άξονα. Ήταν χρονιές που είχαμε 24 και άλλες που είχαμε 32-34, κάποιες δύσκολες χρονιές το 2000-2001, όπου η Κρήτη είχε 116 και 121 νεκρούς μια χρονιά. Μάλιστα. Θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι κλείσαμε με 30, 29 συγκεκριμένα, και πρόπερσι με 60, είχαμε το lockdown πέρυσι, να δούμε φέτο που θα πάμε. Στο κομμάτι λοιπόν από τα λινοπεράματα μέχρι το ΚΤΕΟ είχαμε 8 νεκρούς κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.
Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε 3 νεκρούς σε όλο αυτό το διάστημα. Κόρυθος Πάτρα. Να μιλήσουμε για ένα τελευταία εγκαινιασμένο το 2017 και για να ξέρουμε τις συγκρίσεις, ήταν 140 χιλιόμετρα. Αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός τώρα συνέβη στην Πάτρα το 2003 και εγκαινιάστηκε το 2017 και ήταν 140 χιλιόμετρα. Να κάνουν οι ακροατές μας, είναι ξύπνοι, του Sky Κρήτης, να κάνουν τις συγκρίσεις. Γιατί πέφτουν ορισμένα ερωτηματικά, έτσι, να απαντούνται σωστά, ναι, αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το διάστημα έχουμε από το 2017 μέχρι σήμερα έχουμε τα 4 χρόνια 6 νεκρούς. Δεν είχαμε καμία χρονιά από το 2000 μέχρι το 2017, δεν είχαμε καμία χρονιά κάτω από 24 νεκρούς. Καμία χρονιά κάτω από 24. Να συγκρίνει ο κόσμος, να βγάλει τα αποτελέσματά του τα νούμερα είναι και στη συνέχεια να έρθει να συζητήσουμε. Ποια είναι η προτεραιότητα της συζήτησής μας, η κατασκευή του δρόμου ή τα διόδια? Σωστά, πολύ σωστά, Γιάννη. Έτσι. Επιστρέφω στο διοικητή της Τροχέας και επιστρέφω στο διοικητή της Τροχέας με αφορμή την επανέναρξη λειτουργίας του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, εκεί όπου η Τροχέα Ηρακλείου ολοκλήρωσε μία δεκαήμερη εκπαιδευτική δράση. Γενικά, η Τροχέα Ηρακλείου είναι κοντά στο θέμα της εκπαίδευσης από μικρές ηλικίες για να. Είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ πάντως στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται και γίνεται συστηματικά. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό και θα ήθελα να μου πείτε πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει τον μεθαυριανό οδηγό η συμμετοχή του σε τέτοιου είδους δράσεις. Ως υπηρεσία, κύριε Φωμή, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε επενδύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην εκπαίδευση. Θέλουμε να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε, να καλλιεργήσουμε γενιές πολύ καλύτερες στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας από τους σημερινούς χρήστες των οδών και οδηγούς. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία 3 χρόνια ως υπηρεσία έχουμε επισκεφτεί 293 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι δηλαδή στα σχολεία. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα νέα παιδιά. Πρόσφατα, όπως είπατε, τις προηγούμενες 2 εβδομάδες κάναμε αυτή τη δράση που ονομάστηκε Ασφαλώς Κυκλοφορώ. Πέρασαν 1093 παιδιά και ενημερώθηκαν από 14 αστυνομικούς σε καθημερινή βάση. Θέλουμε να φτιάξουμε, όπως είπαμε, νέες γενιές που θα έχουν μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια σκέψη, μια τέτοια αντίληψη, που σκοπός είναι να μην φτάνουν στο παράπτωμα. Να τους ευχηστήσουμε την προσοχή και να φτιάξουμε υπεύθυνους νέους ανθρώπους. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Έχω πει πάμε πολλές φορές ότι σκοπό δεν έχουμε να τιμωρήσουμε τον πολίτη. Θέλουμε με κάποιο τρόπο να τον κάνουμε να τον συνετίσουμε. Να αντιληφθεί τι πρέπει να κάνει, ποια μέτρα πρέπει να λάβει για τη δικιά του πρωτίστως σωματική ακεραιότητα. Και θεωρούμε ότι είναι θέμα παιδείας. Πάσχουμε στο κομμάτι της παιδείας ως λαός. Και όταν εννοώ παιδεία, γιατί μιλάμε για οδική ασφάλεια, για να μην παρεξηγούμαστε με άλλα, γιατί το μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλό. Πάσχουμε στο κομμάτι λοιπόν της παιδείας όσο αφορά την οδική ασφάλεια. Προσπαθούμε να χτίσουμε μια καλή παιδεία σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου οι συμπολίτες μας να οδηγούν υπεύθυνα. Να σέβονται πρωτίστως το δικό τους εαυτό και κατ' επέκταση και τους συνανθρώπους τους. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος μας που εδράζεται, θα πρέπει να πούμε, στο κομμάτι της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων. Και το κάνετε πολύ καλά, δηλαδή περίπου 300 σχολεία που αναφέρατε σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ σημαντικό. Γιάννη Χρονάκη, τι δράσεις οδικής ασφάλειας προετοιμάζονται από την Κρέτα Media Group σε συνεργασία με την Τροχέα Ηρακλείου και τον ΕΣΥ πρώτα? Μανώλη, η δράση αυτή σε συνεργασία με την Τροχέα και το Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων είναι η τρίτη, Στέλιο, η τέταρτη χρονιά που θα κάνουμε φέτος. Πέρσι, λόγω COVID, δυστυχώς δεν πήγε το πρόγραμμα έτσι όπως το είχαμε υπολογίσει. Φέτος ξεκινάμε πάλι, στις 15 του μήνα έχουμε κλείσει την πρώτη διάλεξη η οποία θα γίνει στο ΑΣΥΜΗ. Θα πρέπει να σου πω ότι φέτος το καλοκαίρι θα ουσιαστικά ο Δήμος Γόρτινας και ο Δήμος Φεστού θα είναι οι Δήμοι που θα δώσουμε τη μεγαλύτερη, την έμφαση συνολικά. Έχουμε προγραμματίσει να πάμε στη Γέργερη, στο Ζαρό, στο Τιμπάκι, στις Μύρες, στους Αγίους 10. Ουσιαστικά δηλαδή θα κινηθούμε σε αυτές τις περιοχές της ευρύτερης Μεσαράς φέτος.
Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να πω, επειδή είναι δίπλα μου και ο αστυνόμος ο Στέλιος και ο Γιάννης στο τηλέφωνο, ότι ο Sky Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις, κυρίως για το περιβάλλον, αλλά αυτή η συμμετοχή μας σε αυτήν εδώ την δράση είναι πιο σημαντική και έχει να κάνει με την ασφάλεια των ανθρώπων, με την ασφάλεια των πολιτών, των συμπολιτών που κυκλοφορούν στους δρόμους, γιατί δυστυχώς τα νούμερα που έχουμε στην Κρήτη δείχνουν ότι η περιφέρεια της Κρήτης είναι από τις χειρότερες της Ευρώπης σε τροχαία ατυχήματα, σε νεκρούς και σε σοβαρά τραυματίες κάθε χρόνο. Συνεπώς το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε πηγαίνοντας σε όλα τα χωριά του νομού, γιατί κυρίως για τον νομό Ηρακλείου, η αστυνομική διεύθυνση, εκεί πάμε. Mm-hmm. Και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρώσουμε όλο αυτό τον κύκλο και θα πάμε σε όποιο χωριό και σε όποιος πολιτιστικός σύλλογος μας το ζητήσει. Γιάννη Λιονάκη, ως πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, εσύ πρώτα. Καταρχήν αυτό το «εσύ πρώτα» ως η συντομογραφία του Συλλόγου είναι απίστευτα εύστοχο. Δεν ξέρω. Το όνειρο ποιος... ένα βράδυ. Όνειρο ήτανε. Αλήθεια. Ήτανε 100%, αλήθεια, 100% to the point. Πόσο σημαντικό είναι το θέμα, στο θέμα της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, αυτού του είδους η ενημέρωση που κάνετε ο Σύλλογος, λοιπόν, η Κρέτα Media Group τώρα και η Τροχαία. Μάλλον μου, να πω δύο πράγματα. Εάν όλες οι τροχαίες της Ελλάδας, σε όλη τη χώρα, όπου έχουμε, έτσι, παντού, όλες οι τροχαίες της Ελλάδας, σε όλους τους νόμους, ακολουθούσαν αυτό που κάνει η τροχαία εδώ. Γιατί θέλω να πω ότι η οδική ασφάλεια και η τροχαία είναι έρωτας. Δεν πας εύκολα εκεί, δεν κάνεις πράγματα εύκολα, γιατί η πρόληψη είναι ζήλος. Πρέπει να είσαι ζηλωτής, πρέπει να είσαι εραστής της ζωής. Αν δεν, δεν το κάνεις. Και αν αυτό που κάνει ο Sky Κρήτης και το Creta Media Group, που κάνουν αυτές τις δράσεις, παίζοντας και αναλαμβάνοντας και τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πρώτιστα πρέπει να είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο, νομίζω αυτό, και συνέχεια θα έρθουν όλα τα άλλα, θα έρθουν οι εμπορικότητες, θα έρθουν όλα τα πράγματα. Πρέπει να στοχεύει όμως στο να γίνεται καλύτερος ο πολίτης στον οποίο απευθύνεται. Εάν λειτουργούσαν λοιπόν έτσι, θα είχαμε μια άλλη κοινωνία στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Και μιλώ στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, γιατί μπορεί προφανέστατα η σεξουαλική αγωγή, η φορολογική συνείδηση, όλες, ό,τι πρέπει να καλλιεργείται σε έναν πολίτη κλπ., έναν νέο άνθρωπο, είναι σπουδαία πράγματα. Το συγκεκριμένο όμως αντικείμενο είναι αντικείμενο ζωής. Πράγματι, και είναι έτσι, πάρα πολύ έτσι σημαντικό, γιατί αν μπλέξεις, για παράδειγμα, με τα ναρκωτικά, λέω ένας χώρος που θα πρέπει να τον παρακολουθήσει κάποιος κλπ., θα έρθει ο χρόνος, θα γίνουν πράγματα, θα μεγαλώσει κλπ. Εδώ δεν προλαβαίνει να συμβεί τίποτε. Σε ένα δευτερόλεπτο, στην καλύτερη στιγμή, χάνονται τα πάντα. Αν δεν έχεις πάρει την παιδεία εκείνη που πρέπει, να ακολουθήσεις τα βήματά σου για όλη σου τη ζωή. Αυτή η παιδεία γίνεται με αυτό που έκαναν τα παιδιά τώρα στις τροχαίες και εξαντλείται, να το πούμε αυτό για όσους μας ακούνε και κυρίως για τους γονείς που μας ακούν, μέχρι τα 7. Ό,τι είμαστε σήμερα χτίστηκε μέχρι τα 7 μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά μας. Μάλιστα. Οι δράσεις που κάνουμε απευθύνονται στο θυμικό μετά, των μεγαλύτερων. Αυτό που κάνουμε και πάμε στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους μεγαλύτερους, να τους θυμίσουμε να ακούσουν αυτές τις αξίες. Και μπράβο στο Sky Κρήτης, μπράβο στο Γιάννη που έχει κάνει χιλιόμετρα για να στηθεί αυτό το πράγμα. Και μπράβο στο Στέλιο, το διοικητή της τροχαίας, που θα μπορούσε να κάθεται στο σπιτάκι του, ας πούμε. Βέβαια, ναι, ούτως ή άλλως αυτή είναι μια εθελοντική δράση. Ο διοικητής Μανώλη και σε περίοδους άδειας από την εργασία του ήρθε και κάναμε τέτοιες δράσεις. Μα μόνο αν έχεις μεράκι και, να το πω έτσι απλά, γουστάρεις αυτό που κάνεις, έχεις και αποτέλεσμα. Πάμε τώρα, σε ένα τελευταίο. Κάποιος, μου επιτρέπετε μια μικρή παρατήρηση. Επειδή ακούγονται διάφορα ότι τζάμπα είναι και τι πάτε και το κάνει κλπ. Να θυμίσω ξανά γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για το 2001. Η Κρήτη έχει 124 νεκρούς, το 2002 119 κλπ. Κλπ. Πρόπερση που ήταν γεμάτη χρονιά είχαμε 60, πέρυσι με το lockdown 29-30, φέτο έχουμε 15, δηλαδή, με άλλα λόγια, τα χιλιόμετρα, οι δρόμοι που φτιάχνονται, και αυτό είναι το τελευταίο, μάλλον τα αυτοκίνητα που πρέπει να συντηρούνται, και είναι το τελευταίο.
οι δρόμοι που φτιάχνονται, το πρώτο τελευταίο, και η παιδεία, αυτό που συζητάμε σήμερα όλη μέρα, που είναι το πρώτο, αν τα αλλάξουμε θα έχουμε γλιτώσει τα παιδιά μας, θα έχουμε καλύτερες μέρες, θα έχουμε καλύτερη οικονομία. Γιατί πρέπει να αναφερθούμε στα 4 δις περίπου κατά μέσο όρο που είναι το κόστος των τροχαίων στην Ελλάδα. Και μάλιστα, αν τα είχαμε αυτά τα λεφτά δεν θα είχαμε τα προβλήματα. Γιατί κλείσαμε την περσινή χρονιά με 58 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων και ήμασταν ευχαριστημένοι. Το νησί μας πρώτη πέρσι είχε 96 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων και η Σουηδία το ίδιο διάστημα φέτος έκλεισε με 18, η Νορβηγία με 19 και ούτω καθεξής. Ο τροχαίος θάνατος πρέπει να μπει και σε εμάς, και κλείνω με αυτό, πρέπει να μπει και στη δική μας συνείδηση, ο τροχαίος θάνατος πρέπει να είναι μη αποδεκτός. Σε 30 δευτερόλεπτα θα ήθελα, Γιάννη, για να πάμε ένα ανάποδο κύκλο τώρα για το κλείσιμό μας, ένα μήνυμα για τις φίλες και τους φίλους που αυτή τη στιγμή μας ακούν και οδηγούν, είναι στο αυτοκίνητό τους. Αυτό που λέω από το 1985 σε όλα τα μέσα που βρίσκομαι και σε όλες τις εκδηλώσεις, να φοράνε ζώνη όλοι στο αυτοκίνητο, ο οδηγός έχει ευθύνη και για τους συνοδηγούς του, κράνος, και μπράβο στην τροχέα που το επέβαλε στο Ηράκλειο, κράνος. Όλοι και οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες και τα παιδιά μας δεμένα στο ειδικό για αυτά καθισματάκι. Σωστά. Μάλιστα. Αυτό. Κύριε Καρακούδη, το δικό σας μήνυμα. Οι στατιστικές λένε, όπως για να συνεχίσω από αυτό που είπε ο φίλος ο Γιάννης Ολιονάκης, λένε ότι η χρήση του κράνους στις μηχανές και η χρήση της ζώνης στο αυτοκίνητο μειώνουν τα τροχιά κατά 67%. Όσο αφορά την επένδυση που κάνουμε, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι, όπως είπε και ο Ιπποκράτης, ο πατέρας ιατρικής, καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Αυτός είναι ο σκοπός μας, ο στόχος μας. Θέλουμε να προλάβουμε πριν είναι αργά. Το είπε και ο Γιάννης, σε ένα λεπτό μπορεί να συμβεί το μοιραίο. Προσπαθούμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό, να λάβει τα προστατευτικά μέσα. Για μας, για τη δικιά του που πρωτίστως σωματική ακαιρεότητα, και για μας το ιδιατό είναι να βγούμε κάποια μέρα έξω στον δρόμο και να μην μπορούμε να βρούμε καμία παράβαση να σημειώσουμε. Αυτό θα είναι το ασύλληπτο και η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να έχουμε ως υπηρεσία. Γιάννη Χρονάκη, επίλογος δικός. Θα ήθελα να πω ότι χθες, λόγω της. Ότι θα κάναμε σήμερα αυτή την κουβέντα, παρατήρησα κάτι. Φεύγοντας από εδώ με το σκούτερ μου σε μια διαδρομή που έκανα μέχρι το Τάλος και στην επιστροφή, μέτρησα 148 μηχανάκια στο δρόμο. Ευτυχώς είδα μόνο 6, αγαπητέ Στέλιο, χωρίς κράνος. Παρατήρησα 4 μηχανάκια που ο συνεπιβάτης δεν φορούσε το κράνος του, ο πίσω επιβάτης δηλαδή. Και είδα και 2-3 περιπτώσεις για κάποιους που φορούσαν το κράνος και δεν είχαν κουμπώσει το κορδονάκι. Που ουσιαστικά είναι σαν να μην το φοράς το κράνος, έτσι. Αυτή η εικόνα που εγώ αντίκρισα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε πριν κάποια χρόνια. Ακόμα και οι 7-8 που είδα χωρίς κράνος χθες τους 150, θα πρέπει και αυτή κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η εικόνα. Όπως και με χαρά είδα ότι τα περισσότερα μηχανάκια, μάλλον όλα αυτά που είδα χθες, τα delivery, γιατί είναι και πολλά αυτά που κυκλοφορούν στην πόλη, όλοι ήταν με κράνος. Mm-hmm. Και αυτή η εικόνα νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και σε αυτό έχει φυσικά συμβάλει και η τροχέα και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλουν όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω θερμά το Διευθυντή του Sky Κρήτης, τον Γιάννη Χρονάκη, το Διοικητή του Τμήματος Τροχέας Ηρακλείου, κ. Στέλιο Καρακούδη, και τον Πρόεδρο του Συλλόγου ΕΣΥ Πρώτα, Γιάννη Λιονάκη, για την παρουσία τους εδώ. Να είστε καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο στις δράσεις οδικής ασφάλειας που ξεκινούν ξανά. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστείς και την αγάπη μου. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.